περήφανους διαρκώς. Καλώ λοιπόν στο stage τον δόκτορα Άλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer. Είναι μεγάλη μας η χαρά, κύριε Μπουρλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έφη. Καλημέρα σε όλους. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή και για τη Pfizer αλλά και για εμένα προσωπικά. Την περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία και νιώθω πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα εδώ στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, μαζί με όλους εσάς. Φυσικά, αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμη υπουργή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι τιμή να σας έχουμε σήμερα αυτή τη σημαντική μέρα μαζί μας. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας στα εγγένεια αυτής της επένδυσης, η οποία αναδεικνύει κι ολοένα τον πιο σημαντικό ρόλο της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης ως κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο. Λίγες μέρες πριν, ο πρέσβης Πάιατ υπογράμμισε πως η φήμη της Θεσσαλονίκης αλλάζει δραστικά, καθώς εδραιώνεται διαρκώς και διεθνώς ως έδρα μεγάλων αμερικανικών εταιριών τεχνολογίας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που και η Pfizer έχει συμβάλει σε αυτή την αλλαγή με την επένδυση που εγγενιάζουμε σήμερα. Πολλοί συντελεστές έχουν παίξει ρόλο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αναφέρομαι στην πολιτεία, τα πανεπιστήμια μας και ιδιαίτερα το αγαπημένο μου πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο και τις τοπικές αρχές, τους οποίους εσείς σήμερα εκπροσωπείτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία και την υποστήριξη. Επίσης ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στην Pfizer για το όραμα και κυρίως την αφοσίωσή τους που είχαν σαν αποτέλεσμα αυτή η ομάδα, αυτή η μονάδα που εμείς ονομάζουμε Pfizer στη Θεσσαλονίκη και απαρτίζεται από το Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και το Παγκόσμιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Είμαι πολύ χαρούμενος, καθώς βλέπω πως αυτές οι επενδυτικές κινήσεις της Pfizer είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες και τη γενικότερη στρατηγική της χώρας. Είδαμε μέσα στην πανδημία πως η Ελλάδα επιτάχυνε δομικές μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας. Επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ένα νέο προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας, στην κατεύθυνση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ιδιωτικός τομέας έχει να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο. Και η Pfizer είναι και θα είναι παρούσα σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας χρειάζονται επενδύσεις και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί με ακεραιότητα, διαφάνεια και καλή θέληση, ώστε να δημιουργήσουμε αξία, ανάπτυξη για όλους, ελκυστικό περιβάλλον εργασίας και να ανταποκριθούμε έτσι στις ανάγκες της κοινωνίας. Όλα αυτά τα κάνουμε πράξη στη Pfizer και με την επένδυση της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη μας απόφαση για την επένδυση στη Θεσσαλονίκη λήφθηκε 2 χρόνια πριν, για τη δημιουργία του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Υγεία, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Μάιο. Φέτος διευρύναμε το αποτύπωμά μας, φέρνοντας εδώ στη Θεσσαλονίκη και το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην εθνική και τοπική οικονομία με πολλούς τρόπους. Πρώτα γιατί δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης με εκατοντάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος συνεργασιών στην χώρα, συνεργασιών υψηλού επιστημονικού δυναμικού. Υπογραμμίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τη δυναμική της χώρας, τοποθετώντας δυνατά την Ελλάδα στο παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Η πατρίδα μας έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο να δημιουργήσει μια οικονομία βασισμένη στη γνώση.
τώρα είναι η ώρα να απελευθερώσει αυτή τη δυναμική, υιοθετώντας κατάλληλες πολιτικές και αναδεικνύοντας την παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων που διαθέτει. Η Pfizer δεσμεύεται να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Οι εργαζόμενοι στο κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη ήδη έχουν ξεπεράσει τους 500. Οι περισσότεροι από τους οποίους είναι επιστήμονες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και με το 15% αυτών να είναι Έλληνες του εξωτερικού που γύρισαν στην πατρίδα τους για να δουλέψουν εδώ, σε αυτό το κέντρο. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με την επιμέλεια του καθηγητού κ. Βέτα, η επένδυσή μας στα επόμενα 10 χρόνια θα συνεισφέρει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, άμεσα και έμεσα, περισσότερα από 650 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της πόλης και περισσότερες από 1.100 θέσεις εργασίας. Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό σε όλους πως είμαι περήφανος Έλληνας και περήφανος Σαλονικιός. Λίγες πόλεις στον κόσμο μπορούν να αντιπαραβάλουν τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, τους πρωτοποριακούς επιστήμονες και τους φιλόξενους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πόλη με καρδιά, είναι μια πόλη με ψυχή. Νιώθω γεμάτος αναμνήσεις, αλλά εξίσου γεμάτος με αισιοδοξία και προσδοκίες για αυτό που θα κάνουμε εδώ όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε μαζί μας αυτή τη σημαντική μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Dr. Μπουρλά.